Γεια σας. Σε αυτό το βιντεάκι θα δούμε πώς χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα Skype, το πρόγραμμα τηλεδιασκέψεων Skype, για να κάνουμε τηλεδιασκέψεις και να το χρησιμοποιήσουμε στην τηλεεκπαίδευση. Αρχικά ανοίγουμε το πρόγραμμα Skype. Αφού έχουμε συνδεθεί, αρχίζουμε να καλούμε κάποιον γνωστό μας, κάποιον μαθητή μας που θέλουμε, για παράδειγμα, να μιλήσουμε. Πάμε εδώ στο video call για να έχουμε και κάμερα. Από εδώ μπορούμε να βλέπουμε και το μενού μας. Έχουμε καλέσει τον κύριο Παπαδάκη. Καλησπέρα σας, με ακούτε? Σας ακούμε, δεν σας βλέπουμε. Ωραία. Και την κάμερα μου τώρα. Πολύ ωραία. Στην ομάδα μας θα βάλουμε άλλους δύο συμμετέχοντες. Από αυτό το κουμπί μπορούμε να κάνουμε add to call και να βρούμε κάποιον που είναι διαθέσιμος ή που έχουμε δώσει ραντεβού, όπως την κυρία Άννα Γεωργακοπούλου για παράδειγμα, να την καλέσουμε. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι επίσης για να προσθέσουμε κάποιον στην ομάδα, αν δεν είναι εκείνη την ώρα, με αυτόν τον σύνδεσμο share a link to others to join. Μας βγάζει ένα σύνδεσμο εδώ πέρα που μπορούμε να το μοιράσουμε σε κάποιους μέσω email ή απλά να τον αναζητήσουμε εδώ από τις επαφές μας. Έχει συνδεθεί και ο τρίτος καλεσμένος μας και θα καλέσουμε, θα πάμε εδώ να προσθέσουμε ακόμη έναν, τον κύριο Παρασκευά. Θα τον ψάξω εδώ στις επαφές. Ο κύριος, μια στιγμή, νομίζω είναι αυτός, Μιχάλης Παρασκευάς. Όχι Μιχάλης. Όχι, συγγνώμη. Μάλλον θα τον βάλουμε εδώ. Αυτός εδώ είναι ο κύριος. Το κάνουμε add. Και βλέπετε εδώ καλή. Και έχουμε συμπληρώσει την ομάδα μας. Μας ακούτε? Ναι, καλησπέρα. Ωραία. Καλησπέρα, ακούγεστε πολύ καλά. Σε περίπτωση που δεν ακουγόμαστε, κάποιος δεν ακούγεται και υπάρχει δυνατότητα της επικοινωνίας, πάμε σε αυτό το κουμπί εδώ, Open Conversation, εδώ κάτω, και θα μας ανοίξει δεξιά ένα πλαίσιο όπου μπορούμε όλοι να γράψουμε ένα μήνυμα. Για παράδειγμα, αν κάποιος δεν έχει πρόβλημα ήχου, γράφει, να, όπως μας έγραψε εδώ ο κύριος Παπαδάκης, καλησπέρα. Γράφουμε ο καθένας ένα μήνυμα και μπορεί να περιγράψει και το πρόβλημα που έχει. Οπότε, συγχρόνως έχουμε και επικοινωνία γραπτή από το δεξί μέρος της οθόνης. Αυτό εδώ μπορούμε το μέρος να το μετακινήσουμε. Βλέπουμε συγχρόνως τους συμμετέχοντες. Τα βασικά κουμπιά εδώ κάτω είναι όταν υπάρχουν πολλοί συμμετέχοντες, το πρόγραμμα υποστηρίζει μέχρι 50 ταυτόχρονα και μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τον ήχο θόρυβος, μπορούμε να συνονοηθούμε, κάποιοι να κλείνουν το μικρόφωνο από εδώ και να ακούγεται μόνο αυτός που μιλάει και να ξανανοίγει. Εδώ ας πούμε κλείνει το μικρόφωνο, mute, δεν με ακούτε τώρα οι άλλοι, δεν με ακούνε. Ανοίγει. Βλέπουμε, ας πούμε, ποιος έχει εδώ, η κυρία Γεωργακοπούλου, φαίνεται ότι έχει κλείσει το μικρόφωνο της. Από εδώ κλείνει και η κάμερα και ξανανοίγει και από εδώ διακόπτεται η κλίση μας. Αυτό το σύμβολο είναι η συζήτηση που έχουμε ήδη ανοίξει. Βλέπετε τι μας γράφουν. Γεια σας από την Αμαλιάδα. Εδώ κατά καιρούς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους μαθητές ή τους συμμετέχοντες να στέλνουν ένα συνέστημα, ας πούμε όταν κάτι τους αρέσει ή αυτό εδώ. Αριστερά υπάρχει η δυνατότητα που λέγεται take snapshot, να πάρουμε ένα στιγμιότυπο οθόνης και ειδοποιούμαστε. Ας πούμε είδαμε ότι ο κύριος Παπαδάκης πήρε ένα στιγμιότυπο οθόνης για να το έχουμε σαν αρχείο και να θυμόμαστε την τηλεδιάσκεψη αυτή. Και μία πολύ χρήσιμη δυνατότητα, αν κλείσουμε εδώ το chat για παράδειγμα, εδώ στις περισσότερες επιλογές
Α, όχι, συγγνώμη, πρώτα θέλαμε να δείξουμε το share screen. Είναι όταν θέλουμε να μοιράσουμε την οθόνη μας, να κάνουμε μία παρουσίαση, να δείξουμε ένα, οτιδήποτε έγγραφο, ένα αρχείο. Εδώ τώρα πατάμε ξανά δεύτερη φορά start sharing, διαμοιρασμός οθόνης, και όλοι τώρα οι συμμετέχοντες θα βλέπουν την οθόνη μου. Είναι έτσι, βλέπετε την οθόνη μου? Ναι. Ωραία. Βλέπετε όλη μια οθόνη αρχική δικιά μου, έτσι. Από εδώ, από το ίδιο κουμπί πάλι, μπορώ να κάνω stop sharing και να αναλάβει κάποιος άλλος να μοιράσει την οθόνη του, να μας δείξει τι έχει γράψει, τι έχει κάνει ή μια παρουσίαση δική του. Ωραία, να σας μοιράσω. Τώρα, ας πούμε, βλέπουμε την οθόνη του κυρίου Παπαδάκη. Τώρα ξεκινάω τη διαμοίραση της οθόνης. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βλέπετε τη δικιά μου. Ναι. Ανοίγω τον υπολογιστή μου, πηγαίνω για παράδειγμα στα έγγραφά μου και ανοίγω μία παρουσίαση. Τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει εσείς να βλέπετε μία παρουσίαση με τίτλο «Αξιοποίηση αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων στα ελληνικά σχολεία». Αλλάζω και την διαφορά. Τη βλέπουμε, ναι, τη βλέπουμε. Και βλέπετε μία παρουσίαση, ξεκινάμε το έργο Mentep και το εργαλείο TEDSAT. Και καθώς αλλάζουν τις διαφάνειες, μπορείτε να δείτε πώς θα παρουσιάζαμε βήμα προς βήμα αυτή την παρουσίαση. Πολύ ωραία. Ναι. Τώρα η παρουσίαση είναι διαμοίραση οθόνης. Ωραία. Και ξανά ήρθαμε στην οθόνη μας. Να πούμε μια υπενθύμηση πάλι τα βασικά κουμπιά που έχουμε εδώ κάτω. Έτσι, από εδώ μπορούμε να προσθέσουμε ανά πάσα στιγμή έναν συμμετέχοντα ακόμα. Έτσι, από εδώ μπορούμε να το δούμε ολόκληρο. Εδώ παίρνουμε στιγμιότυπο οθόνης. Ρυθμίζουμε τον ήχο μας, το μικρόφωνο και την κάμερα. Κλείνουμε όλη τη συνομιλία με τη σειρά που τα βλέπουμε. Εδώ ανοίγει πάλι η συζήτηση, η γραπτή στο chat. Δίπλα στέλνουμε κάποια συναισθήματα για να γίνει πιο χαρούμενη η συζήτηση. Και μια τελευταία που θα ήθελα να δείξουμε κάτω από το share screen είναι το start recording. Μπορούμε δηλαδή από την αρχή της συνομιλίας να την ηχογραφήσουμε, να την βιντεοσκοπήσουμε ολόκληρη τη συνομιλία μας. Αν είναι ένα μάθημα που θέλουμε να το έχουμε στο αρχείο μας, να το κρατήσουμε ή να το κρατήσουμε για να το δουν και κάποιοι άλλοι που δεν πρόλαβαν να δουν τη συνομιλία μας. Αυτά είναι τα βασικά του προγράμματος. Αν θέλουν να πούν κάτι και οι άλλοι συμμετέχοντες. Βεβαίως, να δείξουμε και το εργαλείο της ψηφοφορίας. Πως ναι. Μια ψηφοφορία, ας κάνουμε μια αξιολόγηση, για παράδειγμα, πώς θεωρούμε ότι πήγε αυτή η συνάντησή μας, πόσο σας άρεσε, καθόλου, λίγο, πολύ, πάρα πολύ. Ψηφοφορία, ναι. Η ψηφοφορία γίνεται από εδώ, στο τελευταίο στελίτσες στα περισσότερα προγράμματα που έχει τις περισσότερες επιλογές και είναι το Create Poll. Μπορούμε να γράψουμε εδώ την ερώτησή μας. Πόσο σας άρεσε το βίντεο. Εδώ μπορούμε να βάλουμε πότε θα λήξει. Εντάξει, δεν έχει σημασία, ρυθμίζουμε την ημέρα και την ώρα που λήγει και βάζουμε τις επιλογές. Πάρα πολύ. Πολύ. Μπορούμε να προσθέσουμε και άλλη επιλογή. Λίγο. Και πατάμε Create Poll και το βλέπουμε δίπλα. Μπορείτε να ψηφίσετε. Έχουμε μία ψηφοφορία. Πάνω στην επόμενη. Ναι. Πατάμε και εδώ. Και από το προβολή λεπτομεριών. View details. Βλέπουμε ποιος ψήφισε τι και πόσοι ψηφίσανε και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Είναι πολύ χρήσιμο αν υπάρχουν πολλοί, αν είναι πάνω από 10 τουλάχιστον, οι συμμετέχοντες, για να δούμε τις εντυπώσεις τους ή τις γνώσεις τους. Ωραία, αυτό ήταν. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο κάποιος? Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε
το βίντεο αυτό να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για συναδέλφους που δεν έχουν εμπειρία με το Skype και μάλιστα με τις καινούργιες δυνατότητες και ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες μέρες. Νομίζω θα είναι ένα πολύ χρήσιμο βοήθημα για να αυξήσουμε την επικοινωνία έστω και από απόσταση. Καλή συνέχεια. Ωραία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Μακροδήμου για τον χρόνο που αφιερώσατε. Κύριε Παρασκευά, ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους μας. Επίσης. Και να μένουμε σπίτι μας. Ναι, ναι. Γεια σας. Γεια σας.